τόσο. Η μακεδονική κουζίνα που είναι ένα πολύ όμορφο υποσύνολο της μεσογειακής διατροφής. Να το πούμε έτσι. Πραγματικά θεωρώ έπρεπε να το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να παρουσιάσουμε τη μακεδονική κουζίνα καταρχήν να συνεχίσουμε να τη διατηρούμε. Έχουμε υποχρέωση στους προγόνους μας, στους πατεράδες μας, στις μητέρες μας, στους γιάδες μας, να διατηρήσουμε αυτά που βρήκαμε. Πέρα όμως από την παρουσίαση της μακεδονικής κουζίνας, μια μακεδονική κουζίνα που είναι ιδιόμορφη, πραγματικά είναι ένα ψηφιδωτό γαστρονομικών γεύσεων, διότι εδώ στην περιοχή της μακεδονικής γης υπάρχουν πολλές έντονες πολιτιστικές τάσεις. Είτε πρόκειται από τους πρόσφυγες, είτε πρόκειται και από διαφορετικές ελληνικότητες, όπως ήταν η Εβραϊκή, παλαιότερα η Οθωμανία και όχι μόνο. Με αποτέλεσμα, η μακεδονική κουζίνα είναι μια πολύ όμορφη γεύση. Αλλά πέρα από αυτό, για ποιο λόγο το κάνουμε. Κυρίως το κάνουμε, διότι όπως έχει πει και ο Περιφερειάρχης, ο Απόστολος της Κώστας, για την περιφέρεια δύο είναι οι βασικοί άξονες. Είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τομέας τουρισμού. Και αυτός που μπορεί να ενώσει καλύτερα από όλους αυτούς τους δύο πυλώνες είναι η γαστρονομία. Και μέσα από τη μακεδονική κουζίνα, επειδή βλέπουμε όλοι στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, βλέπουμε στο μενού να υπάρχουν τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, αλλά κανένας από εμάς ή πολλές φορές και κανένας από τους ίδιους τους ξενοδόχους, τους εστιατόρες, δεν έχει μπει στη σκέψη και στη λογική ότι αυτά τα εδέσματα πρέπει να έχουν και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Επειδή η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παράγει πάνω από το 26,6% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, και παράγει όλων των ειδών των προϊόντων, είτε πρόκειται για προϊόντα γης, είτε πρόκειται για προϊόντα θάλασσας, είτε πρόκειται για προϊόντα της κτηνοτροφίας, γαλακτοκομικά και κρέατα. Άρα έχουμε όλη την γκάμα της γαστρονομίας και γι' αυτό το λόγο η μακεδονική κουζίνα έρχεται να δώσει αυτή την προστιθέμενη αξία.